Λίγο με τη νέα του σύνθεση, οι εργασίες της Ολομέλειας άνοιξαν το πρωί με την εκλογή της ηγεσίας του σώματος. Ο πρόεδρος επανεκλέγηκε, η Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, θέτοντας το ανάμεσα στις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαστε έτοιμοι να διαδραματίσουμε τον ρόλο μας και να υπενθυμίσουμε και στα άλλα μέρη την ανάγκη να διαδραματίσουν τον δικό τους ρόλο, ήταν η απάντησή της σε ερώτηση του απεσταλμένου του ΟΜΕΚΑ. Στρασβούργο, πρώτη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη νέα του σύνθεση μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Πράξη πρώτη, η εκλογή της Προέδρου του Σώματος με μυστική ψηφοφορία από τα 720 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λαμβάνει 562, ενώ η ανθυποψήφιά της Ιρένε Μοντέρο λαμβάνει μόλις 61 ψήφους. Καταχειροκροτείται σε μια κατάμεστη αίθουσα κοινοβουλίου. Ξεδίπλωσε έπειτα το όραμά της για τα επόμενα χρόνια στις προτεραιότητες του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Κυπριακό. We mark 50 sad years of an artificially divided Cyprus. We must be the generation that is able to find a way forward under the auspices of the UN plan. We must finally plug the gap that is so dark in Europe's history with a viable solution. In line with Security Council resolutions and our European values. Στη διάσκεψη τύπου που ακολούθησε, η Ρομπέρτα Μέτσολα αναφέρθηκε εκ νέου στο Κυπριακό έπειτα από ερώτηση του ΜΕΚΑ. Επανέλαβε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι επανενωμένη με διαιρεμένη την Κύπρο, ενώ αποκάλυψε πως αύριο θα εκδοθεί δήλωση καταδίκης για τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή από τη διάσκεψη των Προέδρων, στην οποία συμμετέχει τόσο η ίδια όσο και η αρχηγή των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Can we expect any initiative from the European Union or the European Parliament on the Cyprus problem? Forcing Turkey, for example, which is illegally occupied European territory, to comply. To send the strongest of signals that the European Parliament is willing to play its part and the European Parliament is recalling the need for all other parties to play their part. Μένουμε στο θέμα.